you're in the middle, obviously, of the Philharmonic Society of Rome. No, it's a piano, but it's an early piano. So, yeah. It's the beginning of the evolution. So, this is the building of the Philharmonic Society of Corfu, the first Philharmonic founded in Corfu, one of the first in Greece. The main reason of the foundation of the Philharmonic was the lack of organized music lessons. Up to that point, all music lessons were private. That meant that only the upper class could afford them. And Mazzaro was inspired by the idea of the Philharmonic. They come with me a bit, because we're standing in the hall. Mazzaro was inspired by the idea of the Philharmonic, not only the music. Something that everybody should learn. So he had the idea of a free music education, and we had a great excuse, the Queen of England at that time, the only knights were under British protection. Yeah. 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 Τι έχουν δει τα μάτια σας. Στην Ελλάδα, στη Συμφωνική Υπηρεία, πότε ένα δαδικό, πότε προσθέθηκε. When did women join the Philharmonic? Well, we were quite late because we had the strings section, so the girls played the string or violin or piano. So the girls were about 1979, so really late, yeah. Because they had the opportunity to learn a string instrument. And from the beginning, you know, girls, it wasn't considered ladylike for a girl to march the street. As I see here, the yeah, we were passed away. But it wasn't the Δολιανίτη, Δολιανίτη. Όχι, η Δολιανίτη ήταν στη Μάτσα, ήταν η Μάστορα. Α, Μάστορα. Η Μάστορα, πήγα από την Λιγοντσέλο, επειδή είχα εδώ στο Αντελανίκ τα βράδυ που παίρναμε, πήραμε παγωτό και παίρναμε για πρώτη φορά παρουσιάσαμε τη Μάστορα. Μάστορα. Η οποία ήταν και ψιλοτραγουδούσε, όχι μόνο. Ήταν πολύ καλή. Μια ψηλή έτσι, με τη στολή. Έπαιζε και βιολτσέλο, έπαιζε. Και έπαιζε και βιολτσέλο. Ναι. Μετά μπήκανε τα πεταχωρίσια, τα μικρά εδώ και γίνανε κυρίες όλες. Λοιπόν, εγώ δεν σχολιάζω περί τούτου, πέρα να πω ότι είμαι πολύ συγκεκριμένος. Εντάξει, πάρα πολύ. Και αυτό το μεταδίδεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργο μου, και για τη συναυλία που σου κάναμε δεν είπες κουβέντα. Το ρετιμήσαμε δε όντως. Πέρσι μου κάναμε μια συναυλία με 350 μουσικούς. Προφανώς αισθάνομαι, που είμαι Έλληνας, που έχουμε τέτοιο διαμάντι στη χώρα μας, την ιστορία αυτού του νησιού και τον πολιτισμό μας, ο οποίος πολλές φορές δεν τον τιμούμε, όχι μόνο με τις πολιτικές για το πολιτισμό που εφαρμόζουμε πρακτικά στην Ελλάδα και με αυτή την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή σκέφτομαι το πώς βλέπουμε να γίνονται πριβέ πάρτι στην Ακρόπολη και πώς αυτό αντιφάσκει 100% με αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Και τέλος σκέφτομαι το ότι όλοι από εμάς που θέλουν να ηγηθούν αυτού του τόπου και πρέπει να έχουν γύρωση και συνέστηση και συνείδηση και συνειδητοποίηση της ευθύνης τους. Δηλαδή δεν είναι... Μακάρι να έρχονταν οι κυβερνώντες και όλοι αυτοί που παίζουν το παιχνίδι της πολιτικής εδώ να καταλάβουν τι ρόλο έχουν στην ιστορία του τόπου και να μπορούν να προχωρήσουν με ταπεινοφροσύνη. Κουβέντια σου το λέω. Πιστεύω ότι